η πρώτη εικόνα της Λαγκάδας σήμερα το πρωί. Έχει κατεβάσει τόσο πολύ νερό ο χύμαρος και τόσο πολλά χώματα που βλέπουμε μέχρι βαθιά ο τόπος της Λαγκάδας έχει κομμάτινο χρώμα. Είναι η εικόνα η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή με πληροφορίες που μιλούν για βάρκες που έχουν παρασυρθεί. Γιάννη, είσαι και συμμαθητής μου. Ναι, πες μου. Λοιπόν, έλα είσαι κάτω στο στενό να δεις τις μαλακίες του Δήμου Χείρου. Μάλλον της Δήμου Μουρούπολης που ήταν πιο ποσά που έχουν κάνει. Και 10 φορές έχουν πλημμύρει το σπίτι. Τι να μου δείξεις, έλα να μου δείξεις. Για έλα μέσα έχω πει στο στενό να δεις. Ναι. Δεν πειράζει, θα βράχω, δεν πειράζει. Όχι, δεν μπορείς. Δεύτερη φορά που γεμώσω νερά. Στο σπίτι σου. Μέσα στο σπίτι, πήγαινε να δεις, είναι ο Στέλιος μέσα και πήγαινε να δεις. Τι πλημμυρίζει ο αγροτοκρολοπό, τι πράγμα κατεβαίνει, ο χύμαρος. Τίποτα, παιδί μου, ο δρόμος εδώ, τούτα τα στενά. Ναι. Καλά, εμάς το πρόβλημα αυτό που κάνανε την πλακόστρωση εδώ. Εμάς μας έχουν από κάτω την πλακόστρωση. Τούτο εδώ το στενό που βλέπεις, το νερό είναι μέχρι από εδώ έτσι. Εδώ έτσι, μέχρι εδώ απάνω. Ναι. Το πρωί το νερό το πρωί μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ. Εδώ πέρα τι ήταν ορδιαβασιά, τι ήτανε. Ναι, ο δρόμος, ο κεντρικός. Ο κεντρικός δρόμος απέναντι, ναι. Μια σκαράκι τέτοιες. Ένα σκαράκι, αυτό το έχω το ξεμπούλωσα τώρα. Ένα σκαράκι τέτοιες και εκεί πέρα. Μάλιστα. Αποτέλεσμα. Έχεις λιμάρι μέσα. Έχεις πλημμύρει. Γιώργο, τι γίνεται. Και τώρα γυρίζουμε να δούμε πού είναι το πρόβλημα. Τι πού είναι. Πού μπορεί να δουλέψουμε αυτή τη στιγμή. Είναι τα 4 συνεργεία και βγάζουν νερό. 4 συνεργεία από σπίτια. Ναι. Από σπίτια. Αντιδήμαρχε, πες μου τι γίνεται. Πάμε λίγο να δούμε τι. Έλα εδώ, πες μου. Κάτσε από εκεί. Ναι. Κάνουμε προσπάθεια. Εντάξει, είχαμε λάβει όλα μας τα μέτρα, ό,τι μπορούσαμε να λάβουμε. Και τώρα στο διάστημα αυτό. Φυσικά φαινόμενα, δεν έκανα. Έπεσε νερό πολύ, δηλαδή. Πάρα πολύ. Ναι. Πες μου, ναι. Προσπαθούμε να. Εγώ 55 χρόνια μένω στη Λαγκάδα. Αποσεγεννήθηκα. Λοιπόν, το σπίτι μου δεν έχει πλημμύρει ποτέ. Αποσεκάρανε το στενό και την πλακώστρωση πλημμύρνω. Η γυναίκα που είναι ακατάκητη, θέλω σε παρακαλώ και μετά. Δεν ξέρω ακριβώς ποιο σπίτι είναι, κάπου εδώ άμεσα είναι. Τώρα ποιο σπίτι ακριβώς είναι, δεν ξέρω. Βλέπουμε το νερό ότι φέρνει από τα σπίτια μέσα, περνάει και βγαίνει πάλι στη θάλασσα βέβαια. Εδώ φαίνεται τις αυλές μέσα από όσο περνάει το νερό. Σπασμένες γλάστρες, χώματα. Τα στενά πλημμυρισμένα όλα. Μπήκανε καλέ μέσα σπίτι νερά. Πού μέχρι μέσα. Ναι. Πάω, καθαρίζω. Από πού πέρασαν, από το δρόμο μέσα. Όχι, από εδώ έτσι, όλα και ήταν μέσα. Από το ιδρικό δρόμο, ε. Μέχρι το σχολιά και εκεί ήταν τα νερά. Παίζει ρόλο εδώ πέρα αυτή η πλακώστρωση που έχει γίνει. Όχι. Δεν παίζει ρόλο. Μάλιστα. Έχετε πλημμυρίσει. Καλημέρα. Πλημμυρίσαμε, εντάξει, δόξα τω Θεώ. Μέσα το σπίτι όλο αυτό. Τα μωρά τα βγάλαμε γρήγορα, τα πήγαμε πάνω στο άλλο σπίτι. Αλλά πρέπει να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα. Τα ποτάμια πρέπει να ανοίξουν. Διαφορετικά δεν γλιτώνουμε με τόσο δυνατή βροχή. Είναι λίγο, άμα έχει πολλά νερά. Ήταν η βροχή πάρα πολύ δυνατή. Και πολύ ώρα. Βροχή πολύ δυνατή, να κοιτάξω το δρόμο. Εδώ φαίνεται ο δρόμος τώρα. Έλα σε παρακαλώ στην παραλία για μια γυναίκα που είναι κατάκη, να μην μπορούμε να την βγάλουμε. Είμαστε σε 2 λεπτά, είμαστε εκεί. Καλό. Ο δρόμος πού είναι, Γιώργη, τώρα από εκεί. Το σπίτι ποιο είναι. Τι έγινε, μπήκανε ένα το δρόμο μέσα. Από το δρόμο μπήκανε μέσα λίγο. Από το δρόμο. Εδώ ήταν ποταμός, ήταν το νερό, ήταν μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ. Μέχρι εκεί. Αν δεν σου είχε κάνει μια τα έπιπλα και λοιπά, δρόμο μέσα. Εδώ
πέρα που τα μάζεψα, γιατί με το που πήρα είδες εισφήνωσα. Έβαλα από πίσω μια σφήνα και έπισα την πόρτα. Έκανες την αντιπλημμυρικά. Σάλα, ναι, δεν πιστεύω να παθάρει μια. Δηλαδή θα, άμα... Θα δείξει. Μετά από πόσο καιρό, άμα θα δείξει, άμα μου χρειάζει να προπαθώ. Θα δείξει, ναι. Άμα φουσκώσουν. Μάλιστα. Ετούτη ήταν πιο πολύ από την περασμένη φορά. Ναι, γιατί γίνεται αυτό, πες μου. Γιατί ξεχυλίζει ο ποταμός, από εκεί ο ποταμός κάει μέσα στα χωράφια, από τα χωράφια βγαίνει στον δρόμο, άμα βγει στον δρόμο τελείωσε. Αυτό είναι. Ξύλα, μπουγέλα, δεν καθαρίζει κανείς, ε. Ναι, τίποτα, καθάρι, το δω, βλέπεις το δω. Δεν έρχεται ποτέ κανένα να το καθαρίσει. Δεν θα το καθαρίσει. Ποιο λες, το φρεάτιο. Το φρεάτιο, αυτό που βλέπεις τώρα την πλημμύρα, αυτή εδώ. Ναι, πώς το καθαρίζετε εσείς. Εμείς το καθαρίζουμε. Η υπόθεση είναι ότι είναι πιο ψηλό τούτο από το άλλο και μαζεύονται μέσα. Δεν πρέπει να ρίξει κάποιος να διαφέρει, να ρίξει λίγο τσιμέντο. Μάλιστα. Η γυναίκα είναι άρρωστη μέσα. Έξω από την πύρα. Ναι, το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Έλα. Θα βγει η γυναίκα μόνη της, θα μείνει εκεί. Ας το κρεβάτι κατά εκεί. Ματέο. Έλα. Έναν άνθρωπο να φέρνουμε να τα διάσουμε. Γιατί μιλάω, κάτσε, κάτσε, κάτσε το λόγο. Δεν κάπω την ώρα, δεν είναι. Άστε. Τι πράγμα. Ένα δωμάτιο. Κινδυνεύει Γιώργο. Μάλιστα. Να τσακάγει. Εγώ στις 4 ώρα παίρνω την πυροσβεστική, πήρα το 100, πήρα όλα. Από εδώ, εδώ μόνο. Εδώ είναι. Ας υπόψη κυβωτή. Ένα τριτυπόγιο περιφύσεων, ναι, το οποίο δεν το δίνει. Μέσα. Και δεν είναι γυναίκα. Όχι, όχι, εντάξει, είναι. Ήταν λίγο πιο ψηλωμένο το άλλο σκαλάκι και τη γλίτωσε. Εντάξει, είναι καλά, δεν είναι. Ήταν μονάκι. Έτσι πήρε σκαλάκι μέσα, ε. Ναι, είχε ένα σκαλάκι και μπήκε μέσα και έτσι. Για να μπω. Ευτυχώς είναι πιο ψηλά, ε. Ναι, ευτυχώς. Δεν ξέρω αν έχει προβλεφθεί αυτό, αλλά είναι, ψηλή, είναι λίγο πιο ψηλά από το... Ευτυχώς έχει και ρεύμα. Το βγάλουμε με το κόμμα. Μπορούμε να αντικαταστήσουμε το βενζινοκίνητο που δουλεύουμε, να φέρουμε ένα ηλεκτρικό. Τι εικόνα μέχρι στιγμής έχουμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε 15 συμβάντα. 15. Εδώ στην περιοχή της Λαγκάδας. Δουλεύουν 5 συνεργεία, 10 άτομα και συνεχίζουν τη δουλειά. Καλή συνέχεια. Το ηλεκτρικό και ένα είναι και κάνει ηλεκτρικό. Κύριε Νερά, η βάρκα! Έχουν πλημμυρίσει βάρκες! Έχουν λίγο πλημμυρίσει βάρκες! Α, τις πήρε κάτω, ε! Πού τσεκί πάει! Α, σφαναράκι. Κατάλαβα. Αυτή είναι μια εικόνα του ποταμού που κατεβαίνει από τα Γραλοπό. Τώρα, το μεγαλύτερο συμβάν, το πιο σοβαρό έγινε στις 4 το πρωί. Και μετά τα ξημερώματα. Βλέπετε τώρα την ορμή. Το γύρισμα τώρα γίνεται, είναι 8.30 το πρωί. Και βλέπουμε την ορμή την οποία έχει το νερό, το οποίο ίσως όπου περνάει κάτω από το ποτάμι. Προφανώς αυτό το είχε ξεπεράσει. Όλο αυτό το νερό, όλη αυτή η λάσπη βγαίνει έξω και καλύπτει μέχρι βάθος όλο το κόμπο της Λαγκάδας.
Έχεις πλημμύρισε εκεί πάνω. Όχι μέχρι πάνω. Μέχρι πάνω δεν πλημμύρισε. Μέχρι κάτω η γιαγιά. Βάλαμε ένα ξύλο. Όλα εκεί μέχρι τα κεκκίνο, όλα τα σπίτια ήταν μέχρι γεμάτα. Τα από εκεί οι μπάρκες πλημμυρίσαν, τρεις μιλήσανε. Τις πήρε το ποτάμι απέναντι. Αυτό πόσο καιρό έχει να γίνει τώρα, πόσα χρόνια έχει να γίνει. Τρία χρόνια, τέσσερα. Πριν τρία χρόνια, όχι τόσο πολύ. Όχι τόσο πολύ, πριν τρία-τέσσερα χρόνια. Άρα είναι συνηθισμένο γεγονό. Ναι, είχε πέσει όμως κάποιο τείχο μέσα από το στο γεφύρι. Ναι. Κάτι και είχε συμβεί. Τώρα πώ έγινε αυτό και περάσαν όλα από εδώ. Άλιστα. Ήταν άμεσα. Εδώ στο σπίτι, όχι. Όχι, ευτυχώ έτσι. Όχι. Οι βάρκε όμω εδώ βλέπω. Ναι. Εδώ είναι και μια εικόνα, βλέπετε τι γίνεται εδώ. Έχει έρθει και Δίτης. Το καΐκι το οποίο βλέπουμε σέρνει μια βάρκα. Την πιάλεψε δηλαδή. Αν την παρατηρήσετε πίσω είναι. Και αυτή είναι μια πρωινή εικόνα του κόλπου της Λαγκάδας. Βλέπετε ότι το χρώμα είναι καφέ, έτσι. Λοιπόν. Πάμε πιο κοντά να δούμε. Τι έγινε, τι έγινε, πόσες βάρκες πήρε. Έλα μέσα. Αρκετές έχει πάει, τώρα δεν ξέρω. Τις ψαρεύετε από ό,τι βλέπω. Έλα μέσα, εσύ κοντά. Έχετε πάει τη ζημιά εσείς εδώ. Μια βάρκα να τη φέρουμε εδώ πέρα. Τι άλλες. Ανάποδα στην Αγία Σοφία. Α, ναι, ναι. Αυτή τι νοσή είναι, ξέρετε. Ανώ από την κυκλάει ο κύριος. Όχι αυτή. Και άλλη που φαίνεται η πλώρη της εκεί του Παρασκευά. Τι άλλες. Τι πάθετε, παιδιά, εδώ. Ζημιές. Ταξιδέψαν, ε! Λοιπόν, μετά τη φέρω με τα δίπλα τη βάρκα και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε. Κάτσε να δεις το πλωριό μας. Όχι. Θα δούμε και η επιχείρηση τώρα εδώ. Γυρισμού βάρκας. Με ό,τι βέβαια ζημιά συνεπάγεται. Προσπάθεια, η προσπάθεια συνεχίζεται. Εδώ συνεχίζεται και η βροχή, έτσι. Βλέπουμε άλλη μια προσπάθεια να μαζευτεί μια βάρκα σε άλλο σημείο του λιμανιού της Λαγκάδας. Έλα κάτω η βάρκα! Έλα πιο εδώ! Α, η βάρκα είσαι που φαίνεται. Έλα, Μανώλη! Έλα, γυαλό! Δεν είναι κάτω η χώρα που την τραβάει τώρα. Δεν είναι τώρα. Όπα! Τα σκάρει το σκηνή, τι κάνετε τώρα!
Τι λασκάρεις το σκηνή ρε παιδί μου. Προμάτε τα σκηνιά να πιάσει το άλλο. Την προπέλα έχει το νου σου, το σκηνή την προπέλα σου. Το σκηνή την προπέλα. Έλα βγαίνει, βγαίνει. Γιατί δεν μοιράρετε όμως. Μονή, ρε παιδιά, κυρία, πριν το νερό πού κατέβαινε. Από εδώ, από τη σκάλα, από εκεί, από εδώ. Από τη σκάλα εδώ πέρα, γιατί με το νερό. Από εδώ, από τότε τη σκάλα, τη μεγάλη. Εδώ στην εκκλησιά. Εδώ, εδώ, εδώ. Άρα κατέβαινε το βουνό δηλαδή. Από το βουνό κατέβαινε, ναι, από πάνω. Αυτές οι σκάλες δεν τραβήξαν εδώ πέρα οι σκάλες. Σκάλες να τραβάνε, δεν είναι τι λέει, τι να τραβήξουν. Εκεί δεν τραβούσε. Όχι δεν τραβούσε, δεν προλάβαινε. Εκεί αυτό που είναι τώρα το... Το εμπιστικό. Το φορτηγό ήταν ο δρόμος και όλη αυτή η πλατεία ήταν ίσα. Αυτό το σπίτι πλημμύρισε. Μπήκαν άλλα μέσα. Ναι, μέσα μπήκαν τα άλλα. Μάλιστα. Να, να τα χαλά. Να τα χαλά. Ναι. Εσύ έπαθες ζημιά πουθενά. Ναι. Η ζωή συνεχίζεται. Το ψωμάκι του λαού. Δεν μου λες, είσαι παντός καιρού, έτσι. Παντός καιρού, μάχη μου. Πλημμύρες και λοιπά, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Αυτό είναι. Η ζωή συνεχίζεται. Δεν μπορώ, είναι δύο μέρες. Τι έγινε. Έλα. Μεγάλο βράδυ, μεγάλο. Διαμαντίνη, να περάσω. Τι πάστε καλέ εδώ. Πάθε ζημιά. Πιο πολύ βάρκες, ε. Εδώ μέσα όλα τα πετάξαμε. Ήταν πράγματα του υπογείου. Το αυτοκίνητο δεν πλατούν το αυτοκίνητο. Δίπλα η κυρία είναι μέσα. Μάλιστα. Το πηγείο εκεί που έπεσε πήγε να το πάρει. Εδώ βλέπει κανείς τον όγκο του νερού, τα χώματα που έχουν κατέβει μέσα στους δρόμους. Έχουμε φύγει από το λιμάνι, ανεβήκαμε προς τα πάνω, προς τα Γρολοπό. Στεφάνε, για πες εδώ τι έγινε. Τούμπα, ώρα αυτή είναι τούμπα. Ναι. Πήγε την παραλία. Πήγα, ναι. Τι έγινε, για πες. Άργησες, άργησες. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ ότι μου άργησα. Βρέχει. Είναι το φανταστείο που είμαι εδώ. Ναι. Από χτες το πρωί. Ναι. Ειδικά τις βραδινές ώρες έβρεξε πάρα πολύ νερό με αποτέλεσμα να έχει σπάσει και ο βασικός ποταμός, ο Κρικελής που λέμε, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν όλα τα σπίτια στον κάμπο και της παραλίας. Ναι. Να χαθούν γύρω στις 3 με 4 ψαρόβαρκες. Χωρίς το πλήρωμα. Ναι. Από τη μεριά του σχολείου έχει φύγει ένα μεγάλο κομμάτι του βουνού και έχει, δεν ξέρω αν το πήγατε και το είχατε δει, και ένα πέφτο είχε πέσει πάνω, πήγε πήρα στο σχολείο, το κατέκοψε. Τώρα πρέπει να πάει και εκεί το Greater να ανοίξει το δρόμο. Ναι. Από πάνω έχει φύγει ένα τυχείο και γύρω στα 20 με 25 σπίτια αυτή τη στιγμή... Έχει ξαναγίνει αυτό. Σε τόσο μεγάλη κλίμακα όχι ποτέ. Γιατί γίνεται αυτό. Αυτό έγινε γιατί ήταν πολύ μεγάλη προκόπτωση. Από παντού νερά τρέφουν, από παντού. Μάλιστα. Δηλαδή ήταν πολύ μεγάλα. Δεν είναι θέμα καθαρισμού χυμάρων ή τίποτα ξέρω εγώ σκουπιδιών. Οι χυμάροι πρέπει να καθαρίζονται καλύτερα, αλλά δεν ξέρω. Ήταν καθαρή πάντως, δεν ήταν βρώμικη. Εντάξει, δεν μπορώ να πεις ότι ναι. Ήταν τόσο. Έσπασε ο ποταμός, δεν χωρίζει τον νερό να τον πάρει. Έσπασε. Ναι. Τώρα αν χρειάζεται κι άλλο πάνω. Εδώ έχει κάτι πρωτοτεχνίες. Εδώ. Γιατί εδώ υπήρχε το ρεύμα και πήγαινε μέσα στο κάτω. Αυτά είναι μικρή χυμάρι. Έτσι που δεν ζημιά κάνει ένα μικρό χυμάρι. Ναι, και τώρα μιλάμε ότι έχει πέσει η βροχή πολύ. Δεν είναι... Ναι, καμία σχέση. Δεν είναι το θέμα να πούμε αν έχει πέσει. Το θέμα είναι ότι αυτό το πράγμα πήγαινε κατευθείαν στον κάμπο μέσα. Ναι. Ήταν ποταμάκι και πήγαινε. Τώρα το κόψανε με τον δρόμο. Δεν προβλέψανε κάτι να φεύγουν, μόνο πήγαινε να το γυρίσουν. Και ο δρόμος στην επόμενη βροχή και ο δρόμος θα φύγει, θα πάει και αυτός μέσα στον κάμπο. Δεν έχουν γίνει τα σωστά τεχνικά. Δηλαδή δεν υπάρχουν τεχνικά. Αυτό είναι σημαντικό που λέει. Δηλαδή εδώ υπήρχε χύμαρος εδώ πέρα. Ο χύμαρος από πάνω και θα παίρνει
πήγαινε στον κάμπο και διαλύωσε μέσα στον κάμπο. Τώρα έρχονται τα νερά, να τα. Σε δύο ώρες το έχει ξεκουφίσει όλο. Εδώ πέρα το ίδιο έχει πάθει. Δεν υπάρχουν τεχνικά δηλαδή. Θα ξαναγίνει χύμαρος δηλαδή. Κάποια στιγμή, όταν πώς παίρνει ότι το ανοίγει το νερό. Οι παγιοί λέγανε, του Θεού κλέψε, του ποταμού μη κλέψεις. Άγιο και Θεού μη κλέψεις, ρε. Τίποτα, το ίδιο πράγμα είναι. Άγιο και Θεού μη... ποταμού και λέω Θεού, ποταμού. Του ποταμού μη κλέψεις. Εντάξει, τάτα. Κάτω, από πάνω κατεβαίνει, τον κόψουμε. Πού θα τον πάμε. Τον πάμε, λέει, εκεί. Πάει ώρα να πω το νερό. Κάνει γωνία. Έχεις πάει πάνω στο βουνό, στον δρόμο του σχολείου. Όχι, δεν πει ακόμα. Θα πάω. Πώς θα δεις και εκεί πήγε. Όλες οι πέτρες που είδες στη Λαγκάδα είναι από τον άλλο δρόμο. Από πάνω, από το πάνω. Να γυρνάνε δηλαδή. Ναι, το δασάκι που έχει το σχολείο. Το ντουβάρι. Το βλέπω στο όλο αυτό με τσιμέντι ήταν, έτσι. Να, όπως το βλέπεις, το βλέπεις. Αφού ήταν από το τυχείο, πόσα χρόνια έτσι ήταν. Ήταν χτισμένο το τυχείο. Χτισμένο, πολλά χρόνια. Πολλά. Είχε πολλά νερά. Σωστά, πάστα φάση. Είχε τέλεια την κόρτη που είχε χάσει από αυτό. Έτσι, Τέλεια. Τώρα τι θα γίνει. Το κάτω του κορδού μου λάστους όλους μέσα στα πληγία και καταψύχτες στο σπίτι του όλο πάλι του κορδού μου. Του γιου στο σπίτι λες. Λευτέ. Και αρχοντάκι, παρότι αδιούχος εδώ σήμερα, τι έγινε ακριβώς. Είχαμε μία νύχτα, καλή σας ημέρα καταρχήν, βροχερή μέρα. Δυστυχώς όμως είχαμε μία νύχτα, ειδικά εδώ στην Λαγκάδα, η οποία έπεσαν ισχυρές βροχοπτώσεις, έτσι ούτε το ότι υπερκίνησε ο χήμαρος, ο παραπλήσιος χήμαρος, με αποτέλεσμα. Ναι. Με αποτέλεσμα να έχουμε πλημμύρες τουλάχιστον σε 15 προς το παρόν σπίτια, γκαράζ και υπόγεια. Η υπηρεσία αυτή τη στιγμή επεμβαίνει με 10 τουλάχιστον συνεργεία και 10 αντιληπτικά συγκροτήματα. Εδώ που βλέπετε βρισκόμαστε στην περιοχή στο Αγρελοπό, στο σημείο βρίσκονται 4 συνεργεία και αντιλούν νερά. Παράλληλα, όπως είδατε και προηγουμένως, είχαμε και κατολιστεί στους δρόμους με αποτέλεσμα να κλείσουν οι δρόμοι και να δημιουργούνται προβλήματα και στα πυροσβεστικά οχήματα για να μεταβούν άμεσα στο συμβάν. Το πρώτο συμβάν το είχαμε στις 6 παρατέταρτο το πρωί, όπου στην περιοχή των Καρδαμήλων είχαμε ένα εγκλωβισμό ενός φθινοτρόφου στην περιοχή στα Πάρπατα. Άμεσα επενέβη ένα όχημα από το κλιμάκιο Καρδαμήλων, τον απεγκλώβησε, τράβηξε και το όχημά του και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ο απεγκλωβισμός τελείωσε γύρω σε 7 η ώρα το πρωί. Αμέσως μετά, 7 παρατέταρτο περίπου, είχαμε τα πρώτα συμβάντα για πλημμύρες στην περιοχή της συγκεκριμένης Λαγκάδας. Αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε, η βροχή έχει μειωθεί, έχει κόψει. Ναι. Η στάθμη του ποταμού του συγκεκριμένου έχει πέσει. Αυτό που μένει είναι να τελειώσουμε τις αντλήσεις των υπάρχοντων πλημμυρισμένων υπολείων και σπιτιών, οπότε θα έχουμε και πέρας το συμβάντων. Το πρόβλημα είναι, από ό,τι ακούω και από τους κατοίκους, ότι καλό θα ήταν να αποφεύγουμε να πετάμε φερτά υλικά, σκουπίδια, πλαδία ή οτιδήποτε άλλο μέσα στους κυμάρους ή τους ποταμούς, καθότι δημιουργούνται τα πλημμυρικά συγκεκριμένα και ειδικά τα συγκεκριμένα φαινόμενα που βλέπουμε τώρα. Αν ήταν καθαρή η ποταμή από όλα αυτά τα υλικά που είπα, ίσως το πρόβλημα να ήταν πολύ λιγότερο. Βέβαια, μπορεί να υπάρχουν και άλλα προβλήματα, τα οποία όμως θα τα δείτε εσείς. Εγώ αυτό που άκουσα από τους κατοίκους είναι το συγκεκριμένο. Ναι. Καλό θα ήταν κάθε ιδιοκτήτης να καθαρίσει έξω από την οικία του, είτε οι σκάρες οι οποίες υπάρχουν, είτε πιθανές υδροωρεές και οτιδήποτε άλλο μπορεί να προξενήσει πλημμύρα στο δικό του το ίδιο το σπίτι. Από εκεί και πέρα, επεμβαίνουμε εμείς, εφόσον δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί κάτι άλλο, επεμβαίνουμε εμείς, αλλά στην καταστολή πάντα, εφόσον υπάρχει πλημμυρισμένο υπόγειο και δωμάτιο. Μέχρι το μεσημέρι, ίσως τα περισσότερα να έχουν απαντηθεί. Προς το παρόν δεν έχουμε άλλα συμβάντα σε άλλα μέρη της Κύου, εκτός από ένα στις καρδιές από διάφορα, πιθανόν να είναι και το τελευταίο. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.